ελεύθερο με του περιοριστικού όρου τη εγγύηση των 50.000 ευρώ και τη απαγόρευση εξόδου από την χώρα, αφέθηκε ύστερα από την απολογία του ο πρόεδρο του ουσέ Σπύρο Πατέρα. Στο συγκεκριμένο, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματο για τη διατάραξη ασφάλεια των συγκοινωνιών διαπαραλήψεω και σε βαθμό πλημελήματο για ανθρωποκτονία, βαριά σωματική βλάβη και ελαφρά σωματική βλάβη από αμέλεια κατά σειρόη Επίση, κατηγορείται και για το αδίκημα τη παράβαση καθήκοντο, καθώ ενέκρινε τη μετάθεση του 59χρονου Θαθμάρχη θα σε συγκεκριμένη θέση, ο οποίο σε συγκεκριμένη στιγμή υπερεύαινε το όριο ηλικία που είχε τεθεί από τον ΟΣΕ στην σχετική προκήρυξη. Στην απολογία του την 4η 18 Οκτωβρίου στον Ανακριτή, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και έριξε την ευθύνη στην Εργοσέ. Να σημειωθεί ότι η δίωξη του συγκεκριμένου έχει να κάνει με τη μη διασφάλιση συντήρηση των συστημάτων ασφαλεία όπω το ψηφιακό σύστημα επικοινωνία, GSMR και τα συστήματα σηματοδότηση. Συστήματα τα οποία, σύμφωνα με τα πορίσματα που υπάρχουν στην δικογραφία, δεν λειτουργούσαν το βράδυ τη 28η Φεβρουαρίου που συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίε στα Τέμπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του 57 άτομα. Την 5η 19 Οκτωβρίου αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ένα πρώην διευθύνων σύμβουλο του ΟΣΕ, ενώ την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου. Απολογείται ο πρόεδρος του ΟΣΕ την περίοδο Σεπτέμβριος 2019- Ιούνιος 2020.